αυτό τα πράγματα είναι πραγματικά ακραία, καθώς η συμμετοχή είναι υπερβολικά αυξημένη. Έχουμε φέρει όλους τους γνωστούς, όλους τους celebrities της gaming σκηνής, youtubers, παίκτες, τα πάντα πραγματικά όλα. Όλοι είναι εδώ πέρα, όλοι είναι στη Θεσσαλονίκη και το ζουν πραγματικά. Το περίπτερο είναι φύσκα από το stage μέχρι και την έξοδό του. Ακριβή νούμερα δεν μπορώ να σας πω ακόμα, απλά μόνο και μόνο οι φωτογραφίες μιλάνε και ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Σάββατο, έχουμε αύριο είναι μεγάλη μέρα, αύριο είναι τελική του cosplay, αύριο είναι τελική του League of Legends και γενικώς και όσους περιμένουμε να γίνει ακόμα περισσότερος χαμός. Το gaming είναι μια πικραμένη συσσαγωγικά ιστορία στην Ελλάδα, καθώς η ρετσινιά είναι μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό, ακόμα και η ίδια μας η γλώσσα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Στο εξωτερικό έχουμε τα Olympic Games, Video Games. Τα παιχνίδια για τα παιδάκια είναι τα toys. Στη χώρα μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, παρόλο που έχουμε μια πάρα πολύ πλούσια γλώσσα, τα παιχνίδια είναι τα ίδια που είναι τα βιντεοπαιχνίδια και το ίδιο είναι και τα παιχνίδια που δίνουμε στα παιδιά μας. Άρα ξεκινάμε από τη βάση. Η φύση του Έλληνα, η ίδια μας η γλώσσα, δυσκολεύει το gaming και το υποβιβάζει. Παρόλα τα αυτά, είναι κάτι το οποίο έχει ακουμπήσει όλους πραγματικά τους νέους. Όσοι είναι πιο παλιά εργαλεία όπως εγώ, Generation X, για να μην απολογούμε, που είμαστε οι πρωτεργάτες του gaming. Παλιά μας λέγανε nerd, παλιά μας λέγανε σπασίκλες, παλιά δεν ήταν καν cool να είσαι να παίζεις video games. Τώρα βλέπουμε άτομα τα οποία μέσα από τα YouTube, μέσα από τα streams, είναι μακράν πιο διάσημοι στους νέους από το πιο hot celebrity της mainstream κοινωνίας. Μετά από τις διοργανώσεις, το e-gaming έχει καταφέρει όχι μόνο να προσεγγίσει έναν απίστευτο αριθμό νέων, ταυτόχρονα έχει φέρει και άπειρη προβολή και ποιότητα μέσα από εταιρείες. Ενδεικτικά να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε συμμετοχή σχεδόν 90% των εταιριών που είναι αμυγός gaming, όπως είναι το Xbox της Microsoft. Και όχι με απλά το Xbox, έχουμε φέρει κατευθείαν από το εξωτερικό το Xbox One X. Είναι κονσόλα που παρουσιάστηκε στην E3 πριν από μερικούς μήνες και την έχουμε εδώ πέρα να την δοκιμάσει ο κόσμος 3 μήνες πριν κυκλοφορεί στα καταστήματα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Το ίδιο ισχύει για την Ubisoft που μας έχει φέρει το καινούργιο Assassin's Creed και το καινούργιο Far Cry, επίσης δεν θα κυκλοφορήσουν για 2-3 μήνες. Η Nintendo έχει φέρει το Super Mario το Odyssey, επίσης δεν θα κυκλοφορήσουν για πολλούς μήνες. Και γενικώς και έτσι πραγματικά οι εταιρείες έχουν βάλει πραγματικές πλάτες. Αυτό έχει γίνει τόσο με τη δικιά μας την προσπάθεια να φτιάξουμε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό προϊόν ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά φυσικά δεν θα γίνονταν τίποτα χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου και φυσικά την αρρωγή της πρωτοεκδοτής δεύτερης διεθνούς εκδοχής.